Βλέπουμε διάφορες φωτογραφίες από εκδηλώσεις που έχουν πραγματοποιήσει οι κριτικοί στη Νέα Σμύρνη. Δεν ξέρω αν έχουμε και την αφίσα της εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί εκείνο το μεγάλο γλέντι που όλοι περιμένουν στην περιοχή στις αρχές του μήνα. Εδώ βλέπουμε και τη σχετική αφίσα. Κυριακή λοιπόν 5 Φεβρουαρίου το μεσημέρι, γιατί ξέρεις, αυτά τα γλέντια ξεκινούν το μεσημέρι και ολοκληρώνονται αργά το βράδυ, μη σου πω και ξημερώματα της επόμενης ημέρας. Περισσότερες λεπτομέρειες και για το τι ακριβώς θα λάβει η χώρα, αλλά και για το ποιος μπορεί να συμμετάσχει, θα μας πει ο κύριος Γιάννης Τσούμος. Είναι μέλος του ΔΣ της Ένωσης Κριτών Νέας Σμύρνης. Μάλιστα. Πάμε στον κύριο Τσούμο να τον καλησπερίσουμε. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλησπέρα σας, κύριε Παναγιωτόπουλε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρία Σπανού, καλησπέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας προβάλλετε και μας δίνετε βήμα να προβάλλουμε το έργο μας. Υποχρέωσή μας. Προσπαθούμε κι εμείς όπως μπορούμε να έχουμε πραγματικά ψηλά τη σημαία της παράδοσης, εδώ της κριτικής παράδοσης. Αισθανόμαστε υπερήφανοι που έχουμε φορτιστεί με ένα τέτοιο έργο. Να είστε καλά κι εσείς πάντα. Και ευχαριστούμε και εσάς και τους συνεργάτες σας όλους. Πώς είναι η συμμετοχή γενικά, συμμετέχουν εκεί οι κριτικοί της Νέας Σμύρνης στις πρωτοβουλίες σας? Η κριτική γενικότερα της Αττικής θεωρώ ότι είναι πιο ένθερμοι υποστηρικτές της κριτικής παράδοσης, να σας πω την αλήθεια. Σαφώς αφορά την Κρήτη και όλοι οι κριτικοί είμαστε ενωμένοι πάντα, είτε είναι στην Κρήτη είτε είναι εκτός Κρήτης. Απλά ίσως εμείς, επειδή μας λείπει η Κρήτη, έχουμε λίγο περισσότερο έτσι... νιώθουμε ας πούμε αυτή την έλλειψη και είμαστε λίγο πιο ένθερμοι, ας το πω έτσι, υποστηρικτές. Γενικώς σχεδόν σε κάθε περιοχή υπάρχει κριτικός σύλλογος. Ο κάθε σύλλογος προσπαθεί όπως μπορεί, κάνοντας μαθήματα παραδοσιακών χορών και μουσικών οργάνων, και πάντα δίνουμε το παρόν με εκδηλώσεις όπως τη συγκεκριμένη αυτή την οποία έχουμε εμείς τώρα στις 5 Φεβρουαρίου. Είναι ο ετήσιος χορός και η κοπή της πίτα μας. Θα γίνει στο κριτικό κέντρο Μαλώ στην οδό Πειραιώς 68 στο Υλικό Μοσκάτο. Και φωτογραφίες θέλουμε. Με τον Αντώνη το Μαρτσάκη. Κύριε Τσούμο. Δεν θα σας στείλω, σας προκαλέσω να έρθετε. Είσαστε προσκεκλημένοι όλοι κι εσείς και οι συνεργάτες σας. Ανοιχτή, να έρθετε να πρόσκληση. Τα πούμε και να τα πιούμε από κοντά. Ναι, μακάρι να ήταν συνθήκες τέτοιες ώστε να μπορούσαμε να βρισκόμαστε πιο συχνά διαζώσει. Σωστά. Ο βασικός στόχος γενικά μέσα από αυτές τις όμορφες δράσεις ποιος είναι? Φαντάζομαι η ενεργοποίηση της νέας γενιάς, έτσι δεν είναι, μεταξύ άλλων? Ο βασικός στόχος είναι πραγματικά η προβολή, το να μην ξεχάσουμε τις ρίζες μας, την ιστορία μας και να προβάλλουμε την παράδοσή μας και να τη συνεχίσουμε. Να συνεχίσουμε όπως μπορούμε, να την κρατάμε πραγματικά έτσι σε ένα καλό επίπεδο. Αυτός είναι ο κυριότερος στόχος. Εμείς τουλάχιστον σαν Κρήτες Νέας Σμύρνης έχουμε βάλει ένα στόχο, ο οποίος το έχουμε δώσει και όνομα, λέγεται η Κρήτη Παντού, και έχουμε βάλει ως στόχο 1 με 2 ταξίδια τουλάχιστον στο εξωτερικό το χρόνο, προκειμένου να προβάλλουμε την παράδοσή μας, την παράδοση του νησιού μας και εκτός συνόρων. Μάλιστα. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία, να πούμε ένα πολύ μεγάλο μπράβο για το γεγονός ότι είστε ιδιαίτερα δραστήριοι. Και με το καλό να τα ξαναπούμε πολύ. Οι διαζώσεις βέβαια, ή από κοντά ή τηλεοπτικά. Θα δούμε τώρα. Το καλύτερο θα ήταν διαζώσεις. Ακριβώς. Μακάρι να μπορέσουμε να τα πούμε από κοντά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Υποχρέωσή μας, το επαναλαμβάνω.